Γεια, ευτύχησε, εδώ είμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο Ρεπέλα, στο κατάστημα φωτογραφικών και είμαστε μαζί με τον Θωμά για να δούμε κάμερες. Γεια σου, Θωμά. Γεια σου, ευτύχη. Τι κάμερες θα δούμε? Θα δούμε τις νέες mirrorless της Nikon. Μας έχετε ζητήσει πολλές φορές να κάνουμε βιντεάκι για κάμερες και θα δούμε τώρα τις mirrorless της Nikon. Ποια μοντέλα είναι αυτά? Έχουμε την ZH που είναι full frame μηχανή. Ήταν η πρώτη mirrorless full frame μηχανή της Nikon. Η πρώτη μηχανή, πάρα πολύ καλή δουλειά. Και η Z50 που είναι ουσιαστικά crop μηχανή με APS-C αισθητήρα. Και αυτή mirrorless, η οποία δανείζεται πάρα πολλά χαρακτηριστικά από την μεγαλύτερη μηχανή και είναι πάρα πολύ αξιολογική αυτή. Εννοείται τώρα, πέρα από τη ZH, υπάρχει και μία ακόμα μηχανή που έχει βγάλει η Nikon, η Z7, που είναι και εκείνη full frame, απλά έχει πολύ περισσότερα megapixel. Είναι για πιο επαγγελματική χρήση. Είναι λίγο παραπάνω για φωτογραφία, ενώ αυτή είναι λίγο πιο βίντεο. Είναι πιο βίντεο, ναι. Έτσι κι αλλιώς η Nikon έχει βγάλει και πρόσφατα και ένα καινούριο πακέτο, το Essential Movie Kit, το οποίο δίνει την συγκεκριμένη μηχανή, την ZH, μαζί με το άτομο στο monitor, το Ninja 5, διάφορα small rig cages μαζί με μπαταρίες extra και το έχει ονομάσει Movie Kit. Συνεπώς απευθύνεται και για βιντεολήπτες η συγκεκριμένη μηχανή. Άρα αυτή τη στιγμή η Nikon έχει αυτές τις τρεις στην αγορά. Σωστά. Έχει βγάλει τρεις μηχανές. Μία crop και δύο full frame, μία πιο επαγγελματική και άλλη μία πιο... middle range. Αλλά εντάξει, είναι βαρύ πυροβολικό, είναι ακριβή πολύ δυνατή, κάμερα. Είναι ακριβή κάμερα, είναι απευθύνεται σε επαγγελματίες η μηχανή. Γνωρίζουμε ήδη πάρα πολύ κόσμο που έχει πάρει τη συγκεκριμένη μηχανή για να κάνει δουλειές. Εγώ προσωπικά είμαι χρήστης της μηχανής, έχω δουλέψει και έχω δει γενικώς πως τραβάει ακόμα και σε επαγγελματικές δουλειές. Η μηχανή είναι πάρα πολύ καλή, έχουμε πολύ γρήγορο focus, έχει πάρα πολύ καλό eye focus, αυτό στο οποίο φημίζεται και φημιζόταν ανέκαθεν η Sony γενικώς στο eye focus. Το viewfinder δηλαδή το ματάκι. Το viewfinder θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι ίσως είναι το καλύτερο στην αγορά. Ακόμα καλύτερο και από τη Sony. Είναι πολύ σταθερό, είναι πολύ καθαρή μέσα γενικώς η εικόνα από την μηχανή που παίρνουμε. Πολύ σταθερό, δεν έχει γενικώς flickering και τα σχετικά. Και σαν μηχανή είναι πάρα πολύ γρήγορη γενικώς το αποτέλεσμά της και αυτό που βγάζει. Είναι πάρα πολύ οξύτατο το αποτέλεσμα που παίρνουμε και από τον kit φακό, ο οποίος είναι 2470 F4. Αυτός είναι ο φακός που έρχεται μαζί, έτσι. Μπράβο, ναι, είναι το kit. Πακέτο. Μπορείς να το πάρεις και μόνο το σώμα την κάμερα, βεβαίως, αλλά βεβαίως. Αυτό δεν είναι, ας πούμε, kit φακός που είναι για πέταμα, είναι καλός. Όχι, είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ προσωπικά όταν την πρωτοδοκίμασα τη μηχανή, δεν πιστεύω σε αυτό που έβλεπα. Λέω, εντάξει, για kit φακός είναι πάρα πολύ καλός. Μπορεί κάποιος να μην πάρει σύντομα έναν δεύτερο φακό. Να δουλέψει τη μηχανή, να κάνει τη δουλειά του και να πάρει μετά κάτι πολύ συγκεκριμένο ανάλογα με αυτό που εξειδικεύεται περισσότερο. Ναι, είτε κάτι πολύ ευρυγόνιο, είτε κάτι υπερτηλεφακό, είτε κάποιο prime με μεγάλο διάφραγμα, με ανοιχτό διάφραγμα. Αλλά αυτό το 2470 είναι καλό εύρος για... για τα πιο βασικά. Είναι έτσι κι αλλιώς ένας φακός που χρησιμοποιούν όλοι οι επαγγελματίες, το αντίστοιχα 2470 και το 70-200. Ναι, είναι δύο φακοί που όλοι οι επαγγελματίες τους έχουν πάντα μέσα στην τσάντα. Όπως είπα, πάρα πολύ καλός φακός για τεσσάρις. Όπως θα δούμε εδώ πέρα, στη μουντούρα. Με τη νέα αυτή μηχανή, μεγάλωσε την διάμετρο της μουντούρας. Έγινε πιο μεγάλη. Και αντίστοιχα και η μουντούρα των φακών της σειράς SES έχει αλλάξει. Με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερη φωτεινότητα στους φακούς. Οι παλιοί φακοί χρησιμοποιούνται? Οι παλιοί φακοί χρησιμοποιούνται με αυτόν τον αντάπτορα, ο οποίος παρέχεται μέσα στο σώμα και στο kit αντίστοιχα. Αν κάποιος δηλαδή έχει πολλούς Nikon φακούς. Ακριβώς. Μπορεί να πάρει αυτό εδώ και να κουμπώσει επάνω τον AFS φακό. Για την crop την κάμερα είναι άλλη σειρά φακή? Όχι. Αυτό ήταν κάτι πολύ καλό που έκανε η Nikon. Δεν δημιούργησε έτσι σύγχυση στην αγορά με αυτόν τον τρόπο. Έβγαλε την ίδια μοντούρα, το ίδιο Z mount, απλά με μικρότερο αισθητήρα όπως βλέπουμε εδώ πέρα τον crop. Όπου εδώ δίνει τον αντίστοιχο kit φακό των 1650. 3,5-3. Σαν kit φακός τα διαφράγματα μπορεί να μην μας δίνουν κάτι το ιδιαίτερο. Καμία σχέση βέβαια με τον αντίστοιχο full frame που δίνει η ZH. Είναι ένας απλός αξιόλογος φακός που μπορούμε να κάνουμε μια αεραστεχνική λήψη. Και αντίστοιχα υπάρχει και ο τηλεφακός τους, 50-250.
μπορεί να κουμπώσει εδώ. Είναι DH φακή και οι δύο, είναι για crop δηλαδή μηχανή. Αλλά αντίστοιχα από εδώ μπορούμε να πάρουμε τον φακό της full frame και να το κουμπώσουμε και στην crop. Έχω δοκιμάσει εγώ τον adapter σε πολλές λήψεις. Δεν έχουμε καμία απώλεια όσο αφορά την ταχύτητα, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Και το focus και όλα. Και το focus, ναι. Δεν χάνει καθόλου. Έχουν κάνει γενικώς πάρα πολύ καλή δουλειά όσο αφορά το θέμα συμβατότητας φακών και adapters, γιατί συνήθως πολλούς adapters που παίρνουμε από την αγορά που είναι λίγο no-name ή είναι third party δεν δουλεύουν καλά. Πρέπει να πας σε πολύ καλό adapter όπως είναι π.χ. η MetaBones που είναι πανάκριβη, που εκεί σίγουρα έχεις πολύ καλό αποτέλεσμα, ενώ εδώ με κάποιους adapters που είναι λίγο πιο normal σε χρήματα, και το καλό είναι τώρα αυτοί έρχονται δωρεάν βέβαια στα πακέτα, δεν έχουμε προβλήματα. Δουλεύουν άψογα. Η crop είναι και πιο entry level στην τιμή, είναι κάτω από 1000 το σώμα. Αυτή τη στιγμή η μηχανή όντως το σώμα παίζει στα 1000 ευρώ. Με μια ειδική προσφορά που κάνει η εταιρεία αυτή την περίοδο. Και η άλλη είναι κοντά σε 1500 ή τα δύο. Η άλλη αυτή τη στιγμή μαζί με, με το cashback που τρέχει είναι λίγο κάτω από 2. Λίγο από 2. Είναι επίπεδο σαν τη Sony A7, ας πούμε, εκεί είναι και σαν τη... Ουσιαστικά, ακριβώς, είναι οι τρεις εταιρείες που παίζουν με το full frame τους, είναι ακριβώς σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι entry level, δεν είναι η πρώτη κάμερα που θα πας, που θα πάρεις, ουσιαστικά μάλλον δεν είναι ούτε η δεύτερη, θα λέγαμε η πρώτη είναι μια κάτω από 500, η δεύτερη είναι σε αυτή την κατηγορία των 1000 και η τρίτη πλέον όταν αρχίζεις να κάνεις επαγγελματικά αυτό με κάποιο τρόπο, βίντεο, φωτογραφία κτλ, είναι στην κατηγορία των 2000 και... Αλλά μπορείς, ας πούμε, κάποια στιγμή, αντί να ανέβεις από τα 1000 σε μηχανή σε 2000, από τα 1000 που είσαι, ό,τι μάρκα κι αν είναι, να επενδύσεις σε φακούς. Μπορεί αυτό να έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα, στο τελικό αποτέλεσμα σε αυτό που κάνεις, από το να πάρεις μια πιο ακριβή κάμερα. Να ενημερώσουμε βεβαίως τον κόσμο ότι εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι μια νέα σειρά μηχανών αυτό που έχει βγάλει η Nikon. Έχει ανακοινώσει γενικότερα μια μεγάλη γκάμα φακών που ήδη έχει βγάλει κάποιους και αναμένεται να βγουν κι άλλοι. Έχουμε φέρει κάποιους σταθερούς φακούς, έχουμε έναν ευρυγόνιο, όπως θα δείτε και πάνω, που θα σας ζήτησε τώρα και ο Ευτύχης. Υπάρχει ο 2470, ο 28, υπάρχει ο 1430, υπάρχουν σταθεροί φακοί ο 35, ο 50 και ο 85. Και αναμένεται τώρα να βγει και ο 70-200, ο καινούριος. Εσύ τι χρησιμοποιείς αυτή, έχεις φωτογραφίες? Έχω χρησιμοποιήσει την Z6 και τη Z50 πρόσφατα. Έκανα κάποιες λήψεις που είχα πάει μακρινίτσα και είχα πάει μόνο με αυτήν. Έχεις να μας δώσεις φωτογραφίες να δούμε? Βεβαίως, βεβαίως θα σας ζήσω. Ωραία, δείτε μερικές φωτογραφίες που είναι τραβηγμένες με αυτή εδώ τη μηχανή. Και μερικές με αυτή εδώ τη μηχανή. Ωραία, περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε και στο Instagram του Θωμά. Θα βάλω από κάτω το link. Αν θέλετε να τον ακολουθήσετε, θα ανεβάσει πολλές ωραίες φωτογραφίες. Φωτογράφος είναι. Και ναι, γενικότερα, αν σας αρέσει ο χώρος και η φωτογραφία κτλ., ένα ωραίο account για να ακολουθείτε. Ευχαριστώ πολύ. Η μηχανή συγκεκριμένη, η full frame, έχει τη νέα καρτούλα, την HQD. Δεν έχει SD? Όχι. Καθόλου, ε? Όχι. Δουλεύει με αυτή την κάρτα. Αυτό πολύ το κράτησα να το πούμε, ότι είχε μόνο ένα slot, αντίστοιχα και για την Canon το ίδιο έχουν πει. Κοιτάξτε, απόψεις δίστανται. Κάποιοι επαγγελματίες θέλουν δύο κάρτες για να έχουν μια ασφάλεια. Θεμητό και αυτό και δεχτώ. Η συγκεκριμένη κάρτα βέβαια, πάρα πολύ καλής κατασκευής, πολύ δύσκολα να δημιουργήσει θέμα και να χάσει υλικό από εδώ πέρα. Η SD σαν κάρτα είναι πιο ευπαθής γενικότερα, έχουν δημιουργηθεί θέματα, έχουν καταστραφεί πάρα πολλές φορές κάρτες, δεν είναι η πρώτη φορά. Άρα εδώ τουλάχιστον έχουμε μία μεγαλύτερη κάρτα και πολύ πιο γρήγορη από μία SD. Και βοηθάει πάρα πολύ στο βίντεο γενικώς και στην ταχύτητα.
touchscreen. Το iFocus δουλεύει πάρα πολύ καλά, όπως σας είπα. Για πρώτη μηχανή γενικότερα και όλα της Nikon είναι πολύ αξιόλογο. Mm-hmm. Το The Viewfinder είναι άριστο. 24 MP σε συγκεκριμένη. Και βίντεο. Βίντεο τραβάει 4K 25, στα 30. Στα 30, ναι. Στα 30. 25. Το ISO πάει μέχρι 51-200. Και όσο αφορά το ISO τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη μηχανή, όχι μόνο βέβαια για τη συγκεκριμένη, και για τη Z50 μπορώ να πω, το ανεβάζεις ψηλά και τον GoPro τον ψάχνεις. Φτάσαμε πλέον να μιλάμε για μηχανές σε όλες τις εταιρείες βέβαια, όχι μόνο στην Nikon, να ανεβαίνουν τα ISO πάρα πολύ ψηλά και να παίρνουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και χωρίς τη φύση χρήση flash. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι αυτό, όταν ταξιδεύεις και θες να τραβάς βίντεο, να μπορείς σε κάθε συνθήκη φωτός, ακόμα και σε ένα εστιατόριο με χαμηλό φωτισμό, να βγάλεις καλό αποτέλεσμα. Και αυτή είναι όλη η μαγιά στις κάμερες, στις mirrorless. Να πούμε τέλος για την Z50, ότι είναι μια μηχανή στα 20,9 MP αντίστοιχα. Και εδώ έχουμε touchscreen και στις λειτουργίες εδώ που θα κάνει zoom ή στο display. Εδώ έχει μια πιο περίεργη οθόνη που μπορεί κάποιος να την γυρίσει και να δει κάπως, έτσι. Ναι, είναι λίγο μέχρι πιο πάει, articulated δηλαδή, σαν χρήση. Οριακά μπορείς να, καλά όχι να την βάλεις σε τρυπόδι, σε χώρο δεν μπορεί. Αλλά ναι, κάτι οριακά να φτιάξεις λίγο το κάδρο σου, μπορείς να δεις. Ναι. Σωστά. Γενικότερα, βγαίνει και σε kit συγκεκριμένη, όπως είπαμε, με τον 50-250 το φακό και τον adapter της. Επίσης υπάρχει και ένα kit με τον adapter μόνο, μαζί με αυτόν τον φακό, αν θέλει κάποιος να κάνει χρήση στους παλιούς φακούς. Αυτή έχει μέσα μπαταρία. Δίνει μπαταρία. Όχι, είναι φορτισμένη, ανάβει. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Να γράψουμε λίγο να δούμε πώς γράφει. Βεβαίως, εννοείται. Τι λέει, γράφουμε. Γράφουμε. Ωραία. Τα χαρά. Για να δούμε. Λοιπόν, δεν έχει, είπαμε, πορτάκι που να γυρνάει να βλέπω, όχι. Ούτε σαν την άλλη δεν γίνεται, ούτε καν, ε. Όχι, όχι, είναι μέχρι ένα σημείο που μπορεί να πάει. Με τότε το φόξι, α, από εδώ, οκ. Okay. Το exposure είναι manual, ε. Ναι. Αν το πάω, α, ναι, αλλά το ISO δεν είναι, άρα πάλι αυτόματο γίνεται. Περίμενε. Ωραίο το focus με το... Ωραίο. Εκτός είναι... Δεν είναι πάρα πολύ ευρυγόνιος, έτσι. Όχι. Ε? Εντάξει, είναι... Εδώ σε παίρνει, ναι, ναι. Καλά. Σε παίρνει καλά. Έχουμε και περίεργα φώτα εδώ πέρα που έρχονται καρφών από πάνω. Σταθεροποίηση έχει στο σώμα. Ναι, ναι. Είναι σταθερή. Πάρα πολύ. Ναι, και ο φακός αυτός είναι πολύ καλός. Ωραία. Εντάξει, και στο χέρι μπορείς να κάνεις πολύ ωραία. Έχει καλή σταθεροποίηση. Και ναι, έχουν βάλει το REC εδώ σε πολύ καλό σημείο. Εγώ αναγκάζομαι να βάλω ένα από τα custom keys που έχω εδώ να τα κάνω να έχει τη λειτουργία του record στο βίντεο. Γιατί όταν είναι εδώ πέρα πίσω, αν θες να τραβήξεις selfie, ας πούμε, είμαι έτσι και θέλω να τραβήξω, δεν βλέπω το κουμπί. Τέλος πάντων, καταλάβετε τι εννοώ. Πρέπει να είναι μπροστά να το βλέπεις. Ωραία, οκ. Ωραία, τέλεια. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Ναι. Νομίζω πρέπει να κάνουμε άλλη φορά και την EOS R. Θα γίνει. Εννοείται. Όλες τις μηχανές θα τις δούμε. Να έχουν ο κόσμος μια συνολική άποψη από όλες τις εταιρείες. Έτσι, όταν θες να πάρεις κάμερα, το σημαντικό είναι να τσεκάρεις πολλές επιλογές, να δεις πολλά πράγματα και να πάρεις αυτό που εσένα σου ταιριάζει. Γιατί δεν είναι όλα για όλους. Κάποια πράγματα μπορεί εσένα να στραβάν περισσότερο. Αυτό ήταν το βίντεο. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Φιλιά πολλά. Γράψτε από κάτω ένα σχόλιο, προτάσεις, ερωτήσεις για κάτι που είδατε σε αυτό το βίντεο. Και ναι, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Εγγραφή στο κανάλι, like και τα λέμε. Γεια!